Φίλες και φίλοι, αγαπητέ σύντροφε Δημήτρη, συντάσσομαι και υποστηρίζω το ΚΚΕ γιατί αποτελεί το μοναδικό κόμμα το οποίο με συνέπεια και αγώνα υποστηρίζει τους εργαζόμενους. Γιατί το ΚΚΕ δεν είναι μόνο κόμμα ρήξης και ανατροπής του βάρβαρου συστήματος, αλλά χαρακτηρίζεται διαχρονικά από την πολιτική, ηθική και συνέπεια. Γιατί το ΚΚΕ αγωνίζεται ώστε οι πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου να μην είναι εμπόρευμα, όπως το σύστημα που έχουμε, τον καπιταλισμό, στο πλαίσιο του οποίου έχουν γίνει εμπορεύματα η υγεία, η παιδεία, η ενέργεια, οι μεταφορές, το νερό. Το ΚΚΕ προτείνει ένα άλλο δρόμο που δεν θα είναι εμπορεύσιμα όλα αυτά. Μόνο με το ΚΚΕ θα γίνουν όσα έργα πρόληψης πρέπει για να μην καιγόμαστε κάθε καλοκαίρι, να μην πνιγόμαστε στην πρώτη δυνατή βροχή, να μην σκοτωνόμαστε σε προδιαγεγραμμένα εγκλήματα όπως τα Τέμπη. Το ΚΚΕ συνεχώς πιέζει και αναδεικνύει στη Βουλή, στις περιφέρειες και στους Δήμους με τους συμβούλους της Λαϊκής Εισπύρωσης ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη να γίνει ο κατάλληλος προσεισμικός έλεγχος στα κτίρια και ειδικά στα δημόσια κτίρια και στα σχολεία και απαιτεί να τρέξουν τα απαραίτητα σχετικά έργα όπου απαιτείται για να προστατευθούν τα παιδιά μας. Το ΚΚΕ ζητά να μην μπαίνουν όλα τα παραπάνω στη ζυγαριά κόστος ωφέλους, ούτε τον νοιάζει αν θα έχουν κέρδη από τα έργα μια χούφτα μεγαλοεργοράβη. Το μόνο που τον νοιάζει είναι να ικανοποιηθούν με απόλυτη προτεραιότητα οι λαϊκές ανάγκες. Με αυτό το πνεύμα ανέδειξε πρόσφατα με ερώτηση στη Βουλή το πόσο ευάλωτο σε πλημμύρα είναι το μεγάλο αντλιοστάσιο της ΕΙΑΘ στον Δενδροπόταμο. Μήπως και προλάβει την ανδράνεια Υπουργείων και Περιφέρειας και καθαρίσουν το χήμαρο πριν κόψει το νερό σε όλη την πόλη μετά από πλημμύρα. Και οι υπεύθυνοι στις απαντήσεις τους πετούσαν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. Ως εργαζόμενος στη ΣΥΑΘ εδώ και 27 χρόνια έχω πείρα από τις συνεχείς προσπάθειες εμπορευματοποίησης της ίδρυψης αποχέτευσης της πόλης. Μία επίθεση που πιο οργανωμένα άρχισε να μεθοδεύεται με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2003 επί Σιμίτη και έχει περάσει διάφορες φάσεις και επιθέσεις από το κεφάλαιο. Οι εργαζόμενοι και το κίνημα, η πόλη ολόκληρη, έβαλαν αναχώματα και πέτυχαν καθυστερήσεις με συνεχείς κινητοποίησεις και αγώνες. Το πιστό πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου, όπως τώρα ο Κατζηδάκης, επανέρχεται καταπατώντας τη λαϊκή απέτηση για νερό, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Η κυβέρνηση απάντησε με τη μετατροπή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Απορριμμάτων, Ενέργειας και Υδάτων. Έχουμε εμπειρία από τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας για το τι έρχεται και στο νερό. Έρχεται νέα φάση κλιμάκωσης της επίθεσης με τις δρομολογούμενες συγχωνεύσεις των ΔΕΙΑ και επανεισαγωγή των ΕΙΑΘ και ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο με άλλο μανδύα, από την πίσω πόρτα δηλαδή. Επίθεση που και το νερό θα κρυβαίνει για το λαό και τις συνθήκες για τους εργαζόμενους στον κλάδο θα κάνει χειρότερες. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Χρειάζεται συνολική ανατροπή της πολιτικής εμβαρυματοποίησης του νερού, κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης με κριτήριο το κέρδος τόσο από ιδιωτικούς ομίλους όσο και από μεικτές επιχειρήσεις και ΣΔΙΤ. Απαιτείται ενιαίος κρατικός φορέας διαχείρισης του νερού που θα κατοχυρώνει το νερό ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα, που θα μπορεί να διασφαλίσει τη συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών αφού θα έχει εξερευνηθεί ο ανταγωνισμός των χρήσεων και της αξιοποίησης του νερού με γνώμονα το κέρδος. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αγωνίζεται διαχρονικά για να γίνει το νερό και υπηρεσίες αποχέτευσης πραγματικά κοινωνικό αγαθό. Για φθηνό, υγιεινό νερό. Για φθηνές, σίγουρα αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες αποχέτευσης. Όλοι εμείς μπροστά μαζί. Μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα στον αγώνα.